παράδειγμα, για και να, το περιεχόμενο για να μην το μονοπολίσουμε εκεί. Παρακαλώ. Διαβάζω σήμερα, για παράδειγμα, ότι έχετε μια διπολική στάση, λέει, στη Βουλή, για παράδειγμα, στο θέμα των υδρογονανθράκων. Σύμβαση που εσείς είχατε φέρει, θα ψηφίσετε σήμερα παρόν. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτή δεν την είχατε φέρει εσείς τη σύμβαση. Αυτή την σύμβαση την παρουσιάζετε και τη σχολιάζετε εσείς οι τρεις, έτσι δεν είναι? Ναι. Αν λοιπόν φύγετε εσείς οι τρεις, ναι, και έρθουν τρεις κύριοι που κάθονται πίσω από τις κάμερες, ναι, είναι η ίδια εκπομπή? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η κυβέρνηση της κυβέρνησης, ναι, για το δημόσιο χαρακτήρα των ΕΛΠΕ, ναι, και για το γεγονός ότι το δημόσιο μπορεί να έχει συμμετοχή 51% στην εταιρεία holding που θα κάνει την εκμετάλλευση των γιανθράκων, ναι, θέτει να αμφιβόλο όλο το πλαίσιο της συμφωνίας. Μα τη σύμβαση εσείς δεν την είχατε φέρει. Λέω λοιπόν, την εκπομπή που παρουσιάζετε και σχολιάζετε εσείς οι τρεις. Ναι. Σε αυτό το στούντιο. Μάλιστα. Σε αυτή την περιοχή. Ναι. Αν έρθουν τρεις άλλοι και την κάνουν, είναι η ίδια εκπομπή? Άρα την... Είναι η ίδια εκπομπή. Άρα την αλλάξατε. Τι αλλάζει δηλαδή? Βέβαια, μα εσείς, ο συμμετέχων, ο συμβαλόμενος. Ναι. Άρα την αλλάξατε, την πειράξατε, λέτε. Το ελληνικό δημόσιο. Ναι. Όχι, η σύμβαση δεν άλλαξε. Αλλά η μη δέσμευση, της κυβέρνησης και η δήλωση του Πρωθυπουργού στο Bloomberg ότι ψάχνουμε καλή τιμή να πουλήσουμε τα ΕΛΠΕ, ναι, θέτει σε αμφιβολία το δημόσιο συμφέρον. Όσο απλά. Ορίστε, κύριε. Το δεύτερο, αν μου επιτρέπετε, και τελειώνω με αυτό και κλείνω, ελάτε. Είναι όλος ο προβληματισμός ο οποίος έχει αναπτυχθεί γύρω από το κίνημα κατά της κλιματικής αλλαγής. Ναι. Διότι ακόμα δεν έχει φέρει ο νέος υπουργός, ο κύριος Χατζηδάκης, το χάρτη για την ενέργεια και το κλίμα και την πρόταση της Ελλάδας για την ενεργειακή ουδετερότητα της Ελλάδας μέχρι το 2050. Εάν τα φέρει και τα δούμε και τα συζητήσουμε. Εντάξει, αυτό για την κλιματική αλλαγή. Θα μπορέσουμε να τοποθετηθούμε διαφορετικά. Μετά από εδώ. Την πειράξατε τη σύμβαση? Ο κύριος Ζαχαριάδης αυτό που λέει. Δεν είπα ότι την πειράξατε τη σύμβαση. Ουσιαστικά μας λέει ότι το κράτος δεν έχει συνέχεια. Διότι αυτό λέμε πάντα ότι είναι ένα από τα προβλήματα. Ο κύριος Ζαχαριάδης λοιπόν παραδέχεται ότι κατά τον ΣΥΡΙΖΑ το κράτος δεν χρειάζεται να έχει συνέχεια. Και βεβαίως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρειάζεται να έχει συνέπεια. Όταν θα φύγουμε από εδώ, θα πάμε στη Βουλή και θα πρέπει οι βουλευτές να ψηφίσουμε. Έχουμε ονομαστική ψηφοφορία για την κύρωση των συμφωνιών αυτών που υπεγράφησαν πριν από μερικούς μήνες. Και υπάρχει και η φωτογραφία του τότε υπουργού, του κύριου Σταθάκη, περί χαρής, που υπογράφει τις συμφωνίες αυτές που έρχονται σήμερα να κυρωθούν από την Ελληνική Βουλή, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, που ως κυβέρνηση τις υπέγραψε, τώρα ως αντιπολίτευση. Θα ψηφίσει παρόν. Θα ψηφίσει παρόν. Τώρα, αν αυτό δεν είναι η απόλυτη πολιτική σχιζοφρένεια και ασυνέπεια. Βάλαμε ένα τίτλο αντιπαράθεση αποκατοικοποίηση στα ΕΛΠΕ, είναι το πρόβλημά σας? Βεβαίως και στην έλλειψη συγκεκριμένου σχεδίου για την τοποθέτηση της χώρας με την ενεργειακή ουδετερότητα μέχρι το 2050. Και σωστά το αντιλαμβάνεστε, διότι έγινε και στο Κοινοβούλιο, ένα λεπτό, μία προσπάθεια ψυχιατρικής προσέγγισης της πολιτικής μας ανάλυσης και συμπεριφοράς. Αυτό συνήθως δεν το κάνουν δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις, αυτό συνήθως το κάνουν οι φασίστες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή το διαβάζουμε πολύ, δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει κάποιος τι σημαίνει να πωληθεί και να μην πωληθεί μια δημόσια επιχείρηση που συμμετέχει στις γεωτρήσεις. Γίνονται οι γεωτρήσεις σε ένα κοίτασμα μεγάλο από αυτά που έχουν φωτογραφίσει και την προηγούμενη εβδομάδα κάνανε συνέδριο τα ΕΛΠΕ. Μπορεί να έχει 160 εκατομμύρια βαρέλια. Από 60 δολάρια το βαρέλι, αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για 8,4 δις. Με τη συμμετοχή του δημοσίου, 51% μιλάμε για δικαιώματα πάνω σε 4,2 δις. Και μου λέτε ότι είναι διπολική και ψυχιατρικής ανάλυσης η συμπεριφορά που συζητά. Όχι εσείς, κύριε Παυλόπουλε, όχι εσείς. Ναι. Το είπαν όμως στο Κοινοβούλιο, το είπε ο κύριος Χατζηδάκης. Ναι. Είναι ψυχιατρική αντιμετώπιση. Μόλις είπατε φασίστα το Χατζηδάκη. Όχι βέβαια. Λέτε ότι τα ψυχιατρικά τα κάνουν φασίστα. Όχι βέβαια. Είναι δημοκράτης, είναι σοβαρός, αλλά έχασε την ψυχραιμία. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Κεφαλογιάννη. Κύριε Ζαχαριάδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τι να κάνουμε? Τα ξέρετε τα. Δεν μπορεί να απολέσει το δημόσιο τα δικαιώματά του σε τόσο μεγάλα κοιτάσματα και σε τόσο μεγάλα χρήματα και δεν μπορεί η χώρα να μην έχει στρατηγική για το κλίμα και το περιβάλλον. Και δεν μπορεί επίσης η ελληνική κυβέρνηση να βάζει μια υπογραφή και να έρχεστε μετά να πείτε ότι την υπογραφή που βάλατε εσείς ως κυβέρνηση στην αντιπολίτευση πλέον δεν την αποδέχεστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αρχή, Γιάννη.